Πάμε να δούμε λοιπόν το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας. Είπαμε όπου φύγει, φύγει. Πάμε να συνδεθούμε με τις πέτσες για να δούμε πώς είναι η πληρότητα. Α, γι' αυτό από το πρωί ρωτάει για σπέτσες. Βέβαια, γιατί ήξερα εγώ τι κάνω. Για σπέτσες. Καλημέρα, κύριε Ρλόφ. Κύριε Ρλόφ, τι κάνετε. Καλημέρα και εσάς. Τι όμορφοι που είστε. Καλημέρα. Και εσείς. Λοιπόν, για πείτε μας, τι πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται, πληρότητες, πώς είμαστε, έχετε προετοιμαστεί, είναι όλα έτοιμα. Πρέπει να πούμε την αλήθεια, είναι το πρώτο τρίμερο, είναι η αρχή μας. Είναι το ντεμπούτο μας. Άρα, όπως κάτι που συμβαίνει και σε όλα τα νησιά που ξυπνούν από ένα μικρό ύπνο, έτσι, γιατί μικρός ήταν αυτός ο χειμώνας, πολύ μικρός φαίνεται, και χαμογελάει η άνοιξη, έρχεται η άνοιξη. Δεν είναι όλα τα καταλύματα ανοιχτά, δεν είναι όλα τα εστιατόρια ανοιχτά, έτσι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Κάτι που συμβαίνει, το ξέρετε, σε όλα τα νησιά το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Αλλά έχει ανοίξει δειλά-δειλά παραπάνω από το μισό νησί. Ναι. Αυτό το μισό νησί όμως ανθεί. Ξέρω ότι οι κρατήσεις είναι εξαιρετικές. Αυτοί που έχουν ανοίξει, αυτοί που έχουν τολμήσει αυτό το πρώτο τριήμερο, είναι γεμάτοι, σχεδόν γεμάτοι. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Γιατί είναι ένα σχετικά κοντινό, όχι σχετικά, είναι ένα κοντινό προορισμό. Και κάθε χρόνο είναι ένα πέταγμα, μην το ξεχνάμε ποτέ, με το αυτοκίνητό μας, αυτή τη νέα διαδρομή, Ισθμός, Επίδαυρος, Κρανίδι, Πορτοχέλη. Πορτοχέλη και παίρνουμε μικρός... το καραβάκι και ερχόμαστε απέναντι σε δύο λεπτά. Είναι ο μικρός πορτμός αυτός του ενός μιλίου που περνάς με θαλάσσιο ταξί ή με το φεριμπότ σε πέντε λεπτά σε έχει περάσει απέναντι. Ή με τα υδροπτέρυγα. Εγώ προτείνω το αυτοκίνητο, ασυζητητή προτείνω το αυτοκίνητο γιατί είναι πιο οικονομικό, γιατί είναι πιο εύκολο. Φάγαμε το χρόνο μας με τα καταναλωτικά και τις τιμές και δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Ρλόφ, και πρέπει να φάμε και μία βόλτα στην Αράχοβα. Καλά κάνετε και ρωτάτε και προσπαθείτε για το καλύτερο του καταναλωτή. Σας άκουσα και μπράβο σας. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε και τον κύριο Σταθμό στην Αράχοβα. Καλημέρα σας. Σύμμαχε. Καλημέρα, τι κάνετε. Προσπαθούμε να βγούμε ζωντανά, αλλά δεν έχουμε καταφέρει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλή διάθεση να μας πείτε πώς είναι, πώς έχετε προετοιμαστεί, τι περιμένετε, πόσο κόσμο περιμένετε. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι γεμάτο από σήμερα η Αράχοβα, είναι γεμάτη. Θα έχει και το βουνό πάνω. Α, έχει. Για να κάνουν σκι ο κόσμος. Εντάξει, αυτή τη εβδομάδα θα πάμε πάρα πολύ καλά. Αλλά θα είναι ένα τρίμερο γεμάτο, το οποίο. Θέλω να πω το εξής, έχουμε εκδηλώσεις στο Δίστομο την Κυριακή. Έχουμε σωστή εκδηλώσεις δίπλα στα 10 χιλιόμετρα αυτά από την Αράχοβα, στα 7-8 λεπτά. Είναι δίπλα η Δελφή, είναι δίπλα το Γαλαξίδι. Δωμάτια υπάρχουν ακόμα για κάποιους που θα τα αποφασίσουν τελευταία στιγμή. Ποια είναι τα στοιχεία δωμάτια, που έχουν. Υπάρχουν ακυρώσεις, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Τελευταία στιγμή μπορούμε να πούμε, υπάρχουν ακυρώσεις και υπάρχουν από όλα δηλαδή, τα δωμάτια. Πάμε γιατί ο Καμπουράκης θέλει σουίτα. Εμείς πρόταση της εκπομπής έχουμε σπέτσες και Αράχοβα για αυτό το τρίμηνο. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλές δουλειές. Σήκω.